Μπήκαμε αισίως στον πρώτο μήνα της νέας χρονιάς που φαίνεται πως θα μας φέρει μπροστά σε πάρα πολλά νέα games και κυκλοφορίες που θα αποκαλυφθούν όσο περνάει ο καιρός. Οι platformers έχουν ήδη ένα πακέτο games από το 2014 και μένει πλέον να δούμε πώς αυτό θα ενισχυθεί μέσα στη νέα χρονιά που μας περιμένει με δύο νέες εκθέσεις και πάρα πολλά νέα προϊόντα. Από πλευράς μας να ευχηθούμε για άλλη μια φορά καλή χρονιά σε όλους και με δυνατότητες για περισσότερες αγορές και περισσότερο gaming. Η Nintendo συνεχίζει και το 2015 να κυκλοφορεί νέα παιχνίδια για το Wii U. Αυτή τη φορά έχουμε ένα νέο platform τίτλο που αποτελεί spin-off της σειράς Mario με πρωταγωνιστή τον Toad από τη σειρά Super Mario. Το παιχνίδι τοποθετείται σε ένα περιβάλλον αντίστοιχο με αυτό του Super Mario 3D World. Περιλαμβάνει περίπου 70 επίπεδα, ενώ οι παίχτες θα πρέπει να επιλύσουν αρκετά puzzles με την χρήση του Wii U Gamepad με στόχο την συλλογή Power Stars. Το παιχνίδι υποστηρίζει τις φιγούρες Amiibo, αν και προς το παρόν η Nintendo δεν έχει κυκλοφορήσει τον Toad. Η Capcom κάνει πραγματικότητα την επιθυμία πολλών παιχτών και ετοιμάζεται να φέρει το πρώτο Resident Evil στα νέα συστήματα μέσα από το HD Remastered. Η τιμή του θα είναι περίπου 15-16 λίρες, αναμένουμε τιμή και στα ευρώ, και θα διατεθεί στους κατόχους υπολογιστών PS3, PS4, Xbox One και Xbox 360. Οι εκδόσεις Xbox One και PS4 θα υποστηρίζουν ανάλυση 1080p, ενώ οι αντίστοιχες προηγούμενες 9 σε 720p. Οι κάτοχοι PC θα μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε διάφορα settings, καθώς και να ρυθμίσουν το frame rate στα 30fps. Το παιχνίδι βασίζεται στο remake που είχε γίνει για τον τίτλο για την έκδοση του GameCube της Nintendo. Chris! Αν και φέτος ήταν η χρονιά των καθυστερήσεων, το Dying Light έκανε την έκπληξη και μας έρχεται νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί. Πρόκειται για έναν open world survival horror παιχνίδι με κάμερα πρώτου προσώπου. Η υπόθεση θέλει τον κόσμο να έχει γεμίσει ζόμπι και τον πρωταγωνιστή, τον οποίο και ελέγχουμε να προσπαθεί να σωθεί. Χωρίζεται σε δύο μέρη, τα οποία αναζητάνε από τον παίχτη διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά στον τρόπο gameplay. Την ημέρα, το παιχνίδι θυμίζει αρκετά Dead Island, με την εντελώς ανοιχτού κόσμου σχεδίαση της πόλης να προσφέρεται για εξερεύνηση. Όταν όμως νυχτώσει, εδώ τα πράγματα αλλάζουν, θυμίζοντας περισσότερο Metal Gear, με τον παίχτη να πρέπει να ακολουθήσει μια περισσότερο stealth προσέγγιση. Η εναλλαγή ημέρας και νύχτας γίνεται σε πραγματικό χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι όσο παίζουμε αρχίζει να σκοτεινιάζει και αφού βραδιάσει και συνεχίσουμε, μετά από κάποια ώρα έρχεται πάλι ημέρα. Έπειτα από το εξαιρετικό port του Grand Theft Auto 5 για τις Next Gen consoles, η Rockstar φέρνει επιτέλους το κορυφαίο της τίτλο και στην έκδοση για υπολογιστές. Χωρίς να έχουν γίνει γνωστές πάρα πολλές λεπτομέρειες, η PC έκδοση του παιχνιδιού θα εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστών, με περισσότερες επιλογές όσον αφορά στην ανάλυση λειτουργίας, πιο πυκνή κίνηση στους δρόμους, αναβαθμισμένη τεχνητή νοημοσύνη και βελτιωμένα εφέ καιρού και καταστροφής. Φυσικά ενσωματώνει το νέο First Person View και το Grand Theft Auto Online, ενώ περιλαμβάνει και ένα video editor για δημιουργία ταινιών. Κατά τα άλλα, έχουμε το γνωστό επιτυχημένο παιχνίδι που χρόνια τώρα σαρώνει στις πωλήσεις. Hey, there's a blinker on your wing, Trevor!
sense no immediate danger, I'll do my best to oblige you. Αυτές λοιπόν ήταν οι βασικότερες gaming κυκλοφορίες του Γενάρη. Καλό μήνα να έχουμε και καλή χρονιά. Γεια σας.